Η Άννα Φλωρινιώτη το πρωί της Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για το θάνατο του αδερφού της Νίκου που κατέληξε σε ηλικία 39 ετών επί τα με τον καρκίνο, τονίζοντας πως αν είχε στείλει την ελιά για βιοψία θα ήταν ανάμεσα μας. Όπως είπε μεταξύ άλλων η Άννα Φλωρινιώτη σχετικά με όσα της έλεγε ο πατέρας της, Μου έλεγε ότι δεν έχεις ανάγκη κανένα, έχεις τον αδερφό σου. Η ίδια ανέφερε για τον αδερφό τη. Ήταν το παιδί μου, εγώ τον μεγάλωσα, εγώ τον διάβασα. Πηγαίναμε διακοπέ οι δυο μα, είχαμε άλλο δέσιμο. Στη συνέχεια, η ίδια ανέφερε σχετικά με την κηδεία και με το αν θα θάψουν τον αδερφό τη κοντά στο Γιάννη Φλωρινιώτη. Θα είναι όσο πιο κοντά γίνεται στον μπαμπά. Όπω ανέφερε. Οι γιατροί μα έλεγαν δεν είναι τίποτα, είναι λίπομα. Πήγα σε ένα φίλο μου στο λαϊκό και μα είπε να κάνει μαγνητική. Έκανε μαγνητική και μα πήραν τηλέφωνο και μα είπαν τρέξτε στο νοσοκομείο, δεν είναι λίπομα. Όπω ίδια πρόσθεσε, αν είχαν στείλει την ελιά για βιοψία θα ήταν ανάμεσά μα.